Τσεκνοπέμπτη, όπως έχουμε πει σήμερα, και αν τη μύτη σας ταλανίζουν περίεργες έτσι όμορφες γευστικές σωσμές, είμαι σίγουρος ότι έρχονται από το Ρέθυμνο, γιατί εκεί από το μεσημέρι στην κυριολεξία οι ψισταριές έχουν πάρει φωτιά και θα πάμε ευθύς αμέσως σε μία από αυτές τις ψισταριές. Θα πάμε να συναντήσουμε την αγαπημένη συνάδελφο, την Στέλλα τη Ματιουδάκη. Στέλλα, τι να πω, δεν θα πω καλή σαρακοστή, μπερδεύτηκα, βλέπεις, από καλές αποκριές να έχουμε. Τίποτα, και του χρόνου θα και πω. Του χρόνου, καλές και του χρόνου. Αποκριές λοιπόν και του χρόνου. Ακριβώς, και κρίμα, είναι η πρώτη φορά που το λέω, ότι κρίμα που μέσα από την κάμερα δεν μπορούμε να μυρίσουμε αυτό που μυρίζουμε εδώ. Κάτι μας έρχεται εμάς εδώ, κάτι μας έρχεται εδώ και πραγματικά το νέφος από εκεί έχει έρθει εδώ, η Τσίκνα κατευθείαν στο Ηράκλειο. Περιέγραψε μας, σε παρακαλώ. Λοιπόν, τις πολύ όμορφες έτσι οικογενειακές εικόνες που βλέπουμε πίσω, αγκαλιά πολλής κόσμος, ψήνουνε, χορεύουνε, τραγουδάνε. Λοιπόν, Λευτέρη, είμαστε σε μια γωνιά της πόλης μας, στην ανατολική πλευρά της πόλης μας, όπου εδώ η γειτονιά έχει βγει έξω, βλέπετε, είμαστε στο πεζοδρόμιο, έχουν στήσει την ψισταριά, τα όργανα είναι εδώ. Και με τη βοήθεια του οπερατέρ μπορούμε να δούμε και καλύτερη εικόνα του Ιμπραήμ του Ζαμπία. Να εστιάσει, σε παρακαλώ, στο φαγητό λοιπόν, λίγο εκεί, γιατί εμείς εδώ στο στούντιο δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα, αυτή την ευκαιρία να δούμε τι καλούδια έχουν ψήσει εκεί οι άνθρωποι σήμερα, ανήμερα της Τσικνοπέμπτης. Λοιπόν, βλέπετε. Βλέπετε, ψήνουν λοιπόν εδώ. Έχουμε λύρα, λαούτο, καλήφωνους τραγουδιστές εδώ. Το κέφι έχει ανάψει, το κρασί ρέει άφθονο, όπως καταλαβαίνετε, κυριακή. Πήγαινε εκεί στον ήρωα της βραδιάς, πήγαινε στον ήρωα της βραδιάς που είναι ο ψίστης. Ο ψίστης, σε παρακαλώ, στον ψίστη να πάμε, εδώ αριστερά στο πλάνο. Ο ψίστης λοιπόν είναι λίγο δύσκολο, αλλά θα είναι, το φωνάξω να λίγο, έτσι. Λίγο, έτσι, ο ήρωας της βραδιάς, έτσι, σε αυτούς, απόψε λίγο, πρέπει λίγο, να λέμε ένα καλύτερο λόγο. Έλα λοιπόν εδώ μαζί μας, ζωντανά, στην Κρήτη TV, με το Λευτέρη Κουμαντάκη. Πόση ώρα ψήνεις, αλήθεια? Ψήνω από μία ώρα για πάνω. Πόση ώρα μάλλον έχεις μπροστά σου για να ψήνεις, γιατί εδώ βλέπω όλο συνέχεια έρχονται. Όλο το βράδυ έχουμε. Όλο το βράδυ. Ναι. Διασκεδάζουμε, περνάμε καλά. Από καλά για πάνω. Αυτές οι μέρες είναι γεμάτες, να πιούμε, να τσεκλίσουμε, να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε. Τα πάντα. Να αφήσουμε λίγο τη ρουτίνα στην άκρη, έτσι. Βεβαίως. Να ξεχαστούμε. Και να καλέσουμε όλους να έρθουν στο Ρεθυμνιώτικο Καρναβάλι. Με τα χαρά το καρναβάλι είναι γι' αυτό, για να ξεχνιόμαστε. Λοιπόν, Λευτέρη, πήρες και εσύ μία γεύση. Εδώ δίπλα μου, πρέπει όμως να μιλήσει τώρα, είναι η αγαπημένη μας Πόπη Δινιακού, πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Καρναβαλιού. Α, την καλησπέρα μας, την καλησπέρα μας. Γεια σας, γεια σας. Καλησπέρα. Γεια σου, Λευτέρη. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Καλησπέρα, να περνάτε όμορφα εκεί στο Ρέθυμνο. Πόσες φορές έχουμε σμίξει. Η αλήθεια είναι, αλλά σήμερα... Περνάμε όμορφα, Λευτέρη. Έτσι είναι, από το πρωί είμαστε μέσα στην Τσίκνα, είμαστε πάνω από τις ψισταριές, τρώμε και πίνουμε και περνάμε υπέροχα. Το μήνυμά μας για το Ρεθυμνιώτικο Καρναβάλι, μην ξεχνάμε, σταυροδρόμι πολιτισμό. Να το τονίζουμε αυτό. Η παράδοσή μας είναι πολιτισμός. Βεβαίως είναι πολιτισμός και άλλωστε από εκεί προερχόμαστε. Ξέρετε πολύ καλά ότι η Κρήτη και το Ρέθυμνο κρατάει καλά την παράδοση, Στέλλα. Και αυτό είναι που το αγαπάμε και το πράγουμε. Άλλωστε σε ένα παραδοσιακό σύλλογο είμαστε, στην Εροφύλη. Να δούμε πώς γλεντάνε και οι παραδοσιακοί σύλλογοι την Τσικνοπέμπτη, έτσι. Και όχι μόνο, δεν είναι μόνο τα παιδιά της Εροφύλης. Εδώ κάθε περαστικός, Λευτέρη, κυρίες και κύριοι, σταματάει. Ένα κρασί θα πιει, ένα μεζέ θα πάρει και θα συνεχίσει να πάει στη δουλειά του. Μάλλον σε άλλο πάρτι. Και σε όλη την πόλη του Ρεθύμνου να σημειώσουμε ότι σήμερα η Τσίκνα είναι παντού, Λευτέρη. Σε κάθε σοκάκι του Ρεθύμνου θα βρει μια ψισταριά, ένα γλέντι. Οπότε ελάτε, ελάτε, καλό όλους τους τηλεθεατές σας να έρθετε, να περάσουμε όμορφα σήμερα στο μυρωδάτο Ρέθυμνο. Τι να πω, εντάξει, ζήλεψα. Εντάξει, με κάνατε και ζήλεψα, εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε να το χαρούμε εμείς από κοντά, αλλά αφού γκραζόμαστε όλο αυτό τον όμορφο σφιγμό της καλής παρέας, της οικογενειακής κατάστασης, του γλεντιού, του κεφιού, της μουσικής και έτσι. Τι άλλο να πω. Μπράβο σας. Μπράβο και Στέλλα, να προσέχεις εσύ εκεί. Θα πάρεις μετά την οικογένεια.
Λοιπόν, θα πάρεις μετά την οικογένειά σου και θα έρθεις στο Ρέθινο. Δηλαδή, δεν μπορούμε να πούμε. Έχουμε, καλέσαμε το μεσημέρι και κάτι την Ιωάννα Μαλέσκου. Ποτέ δεν ξέρεις. Σε λίγο στο κεντρικό δελτίο και θα κλείσω με αυτό, Λευτέρη, που θα έχουμε σύνδεση από την καρδιά του ιστορικού κέντρου, την καρδιά της παλιάς πόλης, λοιπόν, από την Κρίνη Ρημόντη, που θα έχουμε και εκεί live μουσική. Λοιπόν, σε λίγο θα δουν οι τηλεθεατές μας άλλες εικόνες από μια άλλη γωνιά της πόλης μας, στο ιστορικό μας κέντρο. Και βέβαια, Λευτέρη, αν μου επιτρέπεις, πριν κλείσω, δεν θα κουραστώ να το λέω, για τους αποκλειστικούς τηλεοπτικούς χορηγούς των καρναβαλικών εκδηλώσεων του Ρεθύμνου, του Ρεθυμνιώτικου Καρναβαλιού, του Καρναβαλιού της Κρήτης, της καρδιάς μας, όπως λέμε, Ανέκ Λάνς και Blue Star Ferries. Και βέβαια, να μην ξεχνάμε, 1η Μαρτίου, αποκλειστική μετάδοση, απευθείας ζωντανή μετάδοση από την Κρήτη TV.